Η τελευταία υποχώρηση τμήματος του εδάφους μπροστά από την πύλη της Σάμου εξαιτίας της διάβρωσης μπορεί να αποκαταστάθηκε άμεσα από τεχνικά συνεργεία. Ωστόσο, ήρθε να αναδείξει μια συνολικότερη εικόνα φθοράς και εγκατάλειψης του παραλιακού μετόπου του Κουμκαπί. Είναι μια φοβερή κατάσταση υποβάθμισης σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Τα πεζοδρόμια είναι διαλυμένα τελείως. Εκτός από τη ζημιά στο πλακόστρωτο που εγκυμονούν κινδύνους για τους διερχόμενους, σκουριασμένα κάγκελα σε πολλά σημεία της ακτής Μιαούλη κρύβουν παγίδες. Κινδυνεύουν και παιδιά έτσι που τρέχουν να πέσουν και στη θάλασσα, διότι είναι και σάπια τα σίδερα, όπως βλέπετε, και μπορεί να κουμπίσει κάποιο παιδί και να φύγει μαζί με τα σίδερα κάτω στη θάλασσα. Είναι πολύ, πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν κάνουν απολύτως τίποτα τώρα. Θα θέλαμε να δούμε ένα καλύτερο πεζοδρόμιο. Να μπορεί να υπάρχει στάθμευση στα αμάξια. Ο Θεός θα το φτιάξει αυτό. Εσείς δεν μπορείτε. Εγώ επιχειρηματίας δεν είμαι, εγώ είμαι κάτοικος. Αλλά από ό,τι ξέρω, οι καταστηματάρχες πληρώνουν 40 ευρώ το τετραγωνικό σε αυτό το διαλυμένο πράγμα. Πληρώνουν κιόλας και 40 ευρώ αντί να τους φτιάξουν κάτι. Το έργο προστασίας και θωράκισης του Κουμκαπί μαζί με τις παρεμβάσεις ανάπλασης της παραλιακής ζώνης περιλαμβάνοντας την περίφημη μελέτη Τσακαλάκη. Μέχρι το 2019 ήταν σε πολύ αρχικό στάδιο. Δήμος και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο εκπώνησαν συνολικά 5 μελέτες που εντάσσονται στην οριστική, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, πλην όμως εκκρεμεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δυστυχώς είναι στο Υπουργείο γύρω στον 1,5 και χρόνο. Έχουμε διαβεβαιώσει ότι θα το κοιτάξουν το συντομότερο δυνατόν. Αυτό το συντομότερο βέβαια κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 24 όμως, για να είμαι έτσι λίγο δίκαιος, ότι θα έρθει επιτέλους η σειρά των Χανίων και του Κουμκαπί, να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και να είμαστε έτοιμοι για να γίνουν τα τέφη και η δημοπράτηση. Οι εν λόγω μελέτες έχουν ολοκληρωθεί από το 2021. Πρόκειται για τη γεωτεχνική που αφορά στην ανάλυση της στρωματογραφίας της περιοχής, την ακτομηχανική και λιμενική που αφορά τις φυσικές διεργασίες, ώστε να προκύψει η αναγκαιότητα κατασκευής τεχνικών έργων προστασίας και τέλος η στατική που διερευνά τις προτινόμενες από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό παρεμβάσεις. Τμηματικά γίνονται παρεμβάσεις, αλλά και δεν φαίνονται και δυστυχώς ούτε οι καταστηματάρχες, ούτε οι επισκέπτες, ούτε ο κόσμος μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει κάθε χρόνο και αν γίνονται παρεμβάσεις. Φέτο λοιπόν έχουμε πάρει μια απόφαση να ξεκινήσουμε μια παρέμβαση, να τουλάχιστον τμηματικά. Το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, αναμένεται να αποκατασταθούν οι ζημιές στα κυκλειδώματα προκειμένου να καταστούν ασφαλή, ενώ παρεμβάσεις θα γίνουν και στο πλακόστρωτο που σήμερα εμφανίζει σημαντικές φθορές.